Όχι, παιδιά, να τα λέμε. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει καλύτερη μπάντα. Το πιστεύετε εσείς? Όχι! Είναι η καλύτερη μπάντα στον πλανήτη! Και η πιο ζαβή ταυτόχρονα, αλλά δεν πειράζει. Οι πρωτιές είναι το θέμα, παιδιά. Αφήστε τα γύρω-γύρω. Ξαναρωτάω! Αυτή είσαι ρε Κατερίνα, σπάστο! Πού είναι μόνος! Αυτό είναι το σημείο. Για να γυρίσεις φαντάσματα. Μοναδική, είναι εξαιρετική και δεν είναι αυτό εύκολο, παιδιά, γιατί δεν είναι ότι πάω να κάνω ραδιόφωνο, ας πούμε, και βάζω τη φόρμα μου. Εδώ βλέπουμε όλο το ensemble που συμβαίνει πάνω της. Ωραίο, ραντό, καλό μεσημεράκι, μακιγιάζ. Έλα! Πάρα πολύ ωραίο, πολύ κεφάτο, να είναι καλά, στέλνουμε την αγάπη μας. Η συγκεκριμένη τσάντα είναι κάτι το οποίο δεν είναι πολύ εξουσιοδοτημένο. Ένα τσαντάκι το οποίο εξίσου θεωρώ ότι είναι βραδινό αξεσουάρ για εμένα. Κάνει αντίθεση. Το χρυσό νομίζω ότι εμπνέει μια πιο εξουσιοδοτημένη βραδινή έξοδο. Φαντάζομαι ότι η λέξη που ψάχναμε ήταν εξεζητημένο. Που είναι πιο απλό. Εξουσιοδοτημένο είναι τέλειο βέβαια. Είναι σαν να... Τι ρες! Άμα πήγαινε την τσάντα για σέρβις είναι εξουσιοδοτημένο. Σε πολύ ωραίος ρε, σε πολύ ωραίος. Και σεμνός παν απ' όλα. Το... Σκεφτείτε όμως τι ωραία ξαφνικά ότι ξέρετε, πηγαίνει μόνο του εκεί πέρα, το χτυπάνε μία και μετά. Είμαι έτοιμος, σου λέει. Κάνε με ό,τι θες. Είμαι δικό σου. Δεν υπάρχει λόγος για μεγάλες λέξεις, το έχουμε ξαναπεί. Διαλέξτε μικρές, ναι, όχι, καλά, ίσως, απλές, τις βάζεις παντού. Αυτές, ο άλλος καταλαβαίνει ό,τι θέλει. Δηλαδή, αυτό το ζαντάκι με το χρυσό είναι ναι, άστο έτσι. Και εγώ θα καταλάβω τι θέλω. Μην ζορίζεστε. Πάμε τώρα να σας δείξω ένα αγαπημένο μου βραχιόλι. Είναι ένα βραχιόλι το οποίο το αγαπώ ιδιαιτέρως. Όχι αφενός γιατί είναι δώρα από τη μαμά μου, αφετέρου γιατί νομίζω ότι δίνει λάμψη στο χέρι. Οι χρυσές λεπτομέρειες δεν είναι κάτι κυριλέ, αλλά νομίζω ότι δίνουν κάποιο άλλο αέρα στο βαδισμό μου. Η μπλούζα είναι άνεμα φέρι, οπότε θεωρώ ότι μου πάει. Μου αρέσει η γωνία που κάνει, το θεωρώ πολύ θετικό σαν παπούτσι, είναι αναπαιχτικό. Φροντίζω να βάλω ένα κραγιόν σε υγιεινές εκφρώσεις. Θεωρώ ότι είμαι έτοιμη για μια πολύ όμορφη έξοδο σου. Τίποτα απλά, θα έρχεται ένα κρανίο μέσα κενό. Τακ, τακ. Δεν έχω να... Πού τα λένε, ποιο σχολείο, ποιο ουράνιο και ποιο τόξο, ειλικρινά. Μου φαίνεται ότι μιλάω λάθος αυτή τη στιγμή. Αυτό νιώθω, γιατί ήταν πολύ απανωτά. Είμαι έτοιμη για μια όμορφη έξοδος. Ας μείνουμε εκεί. Τα πιο ωραία σου αυτά, κράτησε έτος, κέρδισε ένα λεξικό. Να δίνει Βίκη δώρο κανένα λεξικό έτσι για να γελάσουμε. Δεν ξέρω κάτι. Μέχρι την Παρασκευή.
Είναι. Τι αγωνία, Θεέ μου. Είναι πολύ σοβαρή. Δηλαδή, όταν είναι να κάνει κάτι, θα το σκεφτεί πάρα πολύ σοβαρά πριν αποφασίσει. Γι' αυτό πιστεύω έχει κάνει και μακροχρόνιες σχέσεις. Τώρα τι να πω. Αν καταφέρεις, Μαρία μου, σου λέω, αν καταφέρεις να τις βρεις άντρα εκεί μέσα, να μπάτα σαν θα σου αναπτύξω. Γεια σου, Μαρία. Ωραία, είναι... Αυτή ήταν η μαμά της. Ωραία. Χαίρετε. Όλοι ευχόμαστε από την καρδιά μας να ζευγαρώσει η κόρη σας. Δηλαδή να βρει το τέρι που της αξίζει, γιατί το σκέφτεται πάρα πολύ, σου λέει η γυναίκα. Άρα γιατί μπήκε στο παιχνίδι, που το παιχνίδι αυτό έχει κάθε 10 λεπτά κόκκινο δωμάτιο, δεν μας πέφτει λόγος. Ωραία είναι που η μητέρα στήριξε την κόρη, δεν είναι ωραίο? Πείτε ένα ναι να προχωρήσουμε. Είναι ωραίο! Μπράβο! Όχι ναι, ναι. Ας μιλήσω σοβαρά. Όχι, δεν θα συγχυστώ καθόλου. Δεν φαίνεται. Σοβαρά. Για πέστε μου, ρε κορίτσια. Έτσι πως το σκέφτομαι δηλαδή. Κάτι που με απασχολεί εμένα και δεν μπορώ και να κοιμηθώ κιόλας, γιατί αυτό σκέφτομαι συνέχεια. Άμα. Και δεν έχω βρει λύση, αν έχω διαβάσει πολλές θεωρίες. Τι έρχεται, Θεέ μου. Οι άντρες, γιατί έχουν ρόγες. Να περνάει η ώρα, δεν ξέρω. Όχι, πλάκα-πλάκα, έχει δίκιο. Οι γυναίκες έχετε και να θυλάσετε. Ναι. Ε? Ναι. Να περάσει η ώρα, εγώ μέχρι εκεί φτάνω. Που λες κάτι και τουλάχιστον. Σαν να συνδέεται και να σκέφτεται κάτι πιο γρήγορα. Διαφορετικά. Γιατί έχουμε ρόγες. Όχι, παιδιά, μη. Έχει απαντήσει. Όχι, αλλιώς θα κοιμότανε. Άϊπνο είναι. Δεν έχει χάσει τον ύπνο της. Αλλά και έχει διαβάσει και θεωρίες. Παλιά θυλάζαμε κι εμείς. Μας το πήρατε κι αυτό. Τι άλλο θέλετε πια. Εν πάση περιπτώσει, ας την κρατήσουμε αυτή την ερώτηση. Εγώ πολύ πάλι τη κόψω. Δεν ξέρω τι να κάνω. Πολύ στεναχωρήθηκα τώρα. Εμένα επίσης είναι και συνεχώς περίεργα, εννοώ. Μήπως μου λέει κάτι το σώμα και δεν το καταλαβαίνω. Ότι θέλω να ξεκολλήσω και να πει παράτα μας και εσύ, ρε φίλε, ας πούμε. Δεν μας κάνεις και τίποτα. Ωραία. Μπορούμε όλοι όσοι είμαστε εδώ και όσοι είστε σπίτι να γκουγκλάρετε κάποια στιγμή γιατί οι άντρες έχουν ρόγες. Κάτι σας βγάλει μούτζα το Google. Και έρθει η απάντηση. Μπορείτε να τη στείλετε στο παπάκι για την παρέα στο Instagram. Και εμείς είμαστε εδώ για την infotainment, την εκπομπή σαφέστατα, να δώσουμε απαντήσεις σε αυτό το κέριο ερώτημα και επιτέλους η κυρία Μημαρίδη να κοιμηθεί. Να βγάζετε πάντα το καλύτερο σας εαυτό στη μαγειρική. Γιατί όταν η μαγειρική ξεκινά, όλα τα άλλα μένουν πίσω. Υπάρχει μόνο η μαγειρική. Είσαστε έτοιμες γι' αυτό? Ναι, σε! Θα δώσετε το καλύτερο που έχετε? Ναι, σε! Λοιπόν, παιδιά, αυτό που θα φάτε, αυτό που θα δοκιμάσετε, αυτό θα φτιάξετε. Είστε έτοιμες να το δούμε? Ναι, σε! Καμάρια, είσαστε έτοιμες? Ναι, σε! Δώστε το καλύτερο. Δεν το έχουν πετύχει μέχρι στιγμή στα επεισόδια που παρακολουθούμε και εμείς εδώ. Πιστεύω η μαγειρική είναι πάρα πολύ πίσω από αυτό που παρακολουθούμε. Έχουν κρατήσει μόνο τον πόλεμο. Άμα τις κάνει και αυτά και τις ανάβει και πάνε βουμ, έτοιμες αυτές, θα γίνει. Μπορώ να πω και θα γίνει. Τι γνωστή. Ενώ δεν είναι. Είναι ψέματα όλο αυτό που είπανε. Είναι σαν να μην βλέπουν οι κριτές τα επεισόδια. Δεν είναι? Ναι. Να δώσω χρυσή. Δώσε, Νίκο.
Yes, sir. Νομίζω μου αρέσει καλύτερα. Yeah. Να δώσω χρυσή! Yes, sir! Yeah. Έτσι. Πάνια! Έχει τελειώσει η μουσική. Τι ακούς μόνη σου, ειλικρινά. Δεν μπορούσα. Έλα. Έλα, έλα. Ω, περίμενε. Μα τι είναι σαν πρωτοδίατρο. Έχω παράσταση σήμερα. Μα το θέατρο Βρετάνιο. Όχι, όχι, όχι. Και να πεις θα γυρίσεις βούρα. Έλα, μη φέρνεις αντίσταση. Στέλνω αυτή τη τηλεόραση στην κάποια. Καλά! Αν θα ετοιμαστεί η εκτόξευση, την άλλη φορά θα σε πετάξω προς τα πάνω και ο Θεός μαζί σου. 14-9-9-9, σταθερό κινητό, όνομα, τεπώνυμο, τηλέφωνο, όπα και όνομα, τεπώνυμο, 14-9-9, να διεκδικήσετε αυτό το εξαιρετικό, το smartphone, Samsung Galaxy S9 Plus και ταυτόχρονα το Opel Corsa που είναι και Enjoy. Στείλτε μήνυμα, μπείτε στον πειρασμό και άμα το κερδίσετε θα το πάρετε. Τι γίνεται, Αγγελικούλα? Νόμιζα καινούριο ήταν στην αρχή, τώρα μας. Η Ιωάννα την τύχηκε κρουέλα. Αποκλείεται. Ψέματα. Ιωάννα... επόμενο. Τι να πω, ρε παιδί μου. Έρχεται η ώρα, Δηλαδή, τι έχω πίσω, βλέπω. Ω, Θεέ μου. Ωραία, μέχρι στιγμής είμαστε πολύ καλά. Α, είναι η κυρία Βυζανιάρη. Τι ντύθηκε, όχι. Δεν ξέρω, ωραίο. Κάνει ιατρική εκπομπή, ντύθηκε μοπετάλιο, μπράβο της. Πολύ καλή, μπράβο. Μέσα στο κόνσεπτ, συγχαρητήρια. Το καλύτερο καρναβαλάκι μέχρι στιγμής. Παρακάτω, μπράβο της. Έτσι, να δινόμαστε ανάλογα. Καλό μεσημεράκι από την Άννη. Η Νανή και μίνι αχόρταγη Νανή. Το μακιγιάζ εμένα μου αρέσει, παιδιά, και τα μαλλιά είναι ωραία. Το ρούχο δεν είναι κακό, είναι μικρό. Δηλαδή δεν είναι για να κλείσει μέχρι επάνω, αλλά και εδώ πέρα. Πρέπει κάπως να έρχεται, δηλαδή, και ο σχεδιαστής. Κάτι είχε μετρήσει εδώ και το έκανε. Αν πάει άλλη και το βάζει και αυτά θέλουν να δραπετεύσουν, δεν είναι πολύ ωραίο, ας πούμε, να αισθάνεται άσχημα το στήθος. Κατά τα άλλα, καλό μεσημεράκι. Ας μείνουμε στις ευχές. Ποια είναι? Φίλες? Χριστίνα Πατσιόκα. Καλύτερα μαζί στο δίκτυο TV, δίκτυο TV στις Αίρες. Πολύ καλή ρε παιδιά, πολύ ωραία. Μπράβο της, ανοιξιάζει και λίγο με τα μαλάκια, αλλά πολύ ωραία αυτό που φοράει το πουκαμισάκι, μπράβο της. Και καμία ευχή, μπράβο, δεν εύχεται τίποτα. Πολύ μπράβο σας κυρία μου, συγχαρητήρια, παρακάτω, μπράβο. Θέλω να μου πείτε τι συμβαίνει εδώ. Αυτό εδώ, τι είναι αυτό εδώ? Αυτό είναι το λάθος, το Matrix. Θα έρθω σε λίγο εκεί. Μ' αρέσει πάρα πολύ που είναι total black, αλλά εδώ πέρα κάτι κάνει. Έχει κάτι ανοιχτά γκρι, φύλλα, φινόπορο μέσα της. Το μαλλί είναι πολύ ωραίο, αλλά αυτό εδώ... Σαν σήμερα κάτι και λέει, όχι μωρέ τώρα. Και έμεινε. Δεν είναι σαν να έτσι υποβόσκει μια άρνηση ερωτικού περιεχομένου. Δεν, όχι τώρα. Και λέει, βγαίνει με 3-2. Και έμεινε και αυτό έμεινε εκεί. Να αρνείτε. Κατά τα άλλα, πολύ ωραία σηκάτη. Μπράβο της. Τι ωραία. Εμένα λίγο με ταράζει, θες και πούμε και Παρθένος και τα θέλω όλα σε μία ευθεία και μία τάξη, με ταράζει αυτή η στραβιά κοτσίδα εδώ, που είναι και όλοι λα 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 λα. Εδώ αυτό που
χιοποίηση, αλλά κάτω ανοίγει και εδώ πέρα. Δεν είναι πολύ, πολύ μπράβο, ας πούμε. Αλλά πιστεύω ότι το πήρε ένα νούμερο στενότερο. Δεν έχει σημασία αν κλείνει στη μέση. Και εδώ πέρα πιστεύω ότι αυτά δεν περνάνε καλά αρχικά. Δηλαδή, αν είχαν στόμα, θα κάνανε μήνυση. Αν ήταν εξουσιοδοτημένα, την είχατε βάψει. Τα φιλιά! Ποια είναι? Η κυρία Κονδύλη κάνει ενημερωτική εκπομπή στο Thrakinet. Τα νεύρα της είναι αδιανόητα. Δεν ήθελε αυτή την εκπομπή σίγουρα, κάτι άλλο θα ήθελε η κοπέλα. Είναι πολύ στενάχωρο όλο το κάπως το χρυσό μέσα με τα μαύρα Χριστούγεννα απ' έξω, δεν μπορώ. Το μαλλί αυτό έχω να το δω χρόνια. Εσείς? Είναι κάπως που είναι και άμα τα... και λίγο να τα... Κάτι, ασχοληθείτε λίγο με το κεφάλι σας. Ας κάνει κάτι, γιατί είναι, έχει πολύ ωραία μάτια. Πολύ ωραία μάτια έχει. Βαμμένα, πολύ. Αλλά ωραία, όμως. Ταραχτήκαμε. Παρακάτω. Μας ταράξεις, Αγγελικούλα. Οι ευχές από το πρωί στέλνονται. Είναι ένα ωραίο ντύσιμο. Σας άρεσε? Και δεν πεθαίνετε και πολύ, ε. Τι θέλετε να πει με φουντάκια, δεν σας αρέσει? Σας αρέσει, ναι ή όχι? Εγώ σας πιστεύω. Όχι, η Κρίκη παράτερη. Παπαγάλι, όπιο. Το μαλλί το μάζεψε για να μην το καταλάβουμε, τα αφήσει Παρασκευή, θα είναι μέχρι τον κόλο. Εν πάση περιπτώσει, ωραίο όμως είναι, με ευχές, μια χαρά, τέλεια. Παιδιά, μισό λεπτό, ανοίξτε. Όχι, έχει γίνει κάποια προσπάθεια. Αρχικά έχει γίνει κάτι στο μαλλί. Κουρεύτηκε, ξαναπεράσαμε αντάβιες, κάτι έγινε, τα φλάσσεις, φλάσαρε. Ο περιποιημένη πολύ. Τι να κάνει, παιδιά, η άλλη δεν παλεύεται. Έβαλε και αυτή κάτι χρυσά η καημένη γυναίκα. Και αυτή είναι ένα καλό μεσημέρι και χωρίς λόγο. Το πάω αλλιώς πιο σεξουαλικά, θα σου δείξω εγώ. Κατά τα άλλα, ναι, είναι, πώς να σου πω, είναι σαν όχι. Προσπαθεί όμως η γυναίκα, μπράβο σας, μπράβο! Μπράβο! Παρακάτω. Φταίω. Δεν γίνεται τώρα. Δεν, εδώ πέρα έβαλε τα κόκκινα, της αρέσει πάρα πολύ. Έρχεται και το Πάσχα, σου λέει κοντά είμαι, μια χαρά, πολύ ωραίο τον. Εδώ πέρα, δεν, τι είναι αυτά εδώ, μαντήλι είναι. Από μέχρι έχει φορέσει αυτό και από μέσα μαντήλι, άτιμη γυναίκα και κάτι στράσει εδώ. Και το κραγιόν κατά κόκκινο, τα ίδια σκουλαρίκια, όχι κάποια άλλα ίδια. Έχει και το ποντίκι, παίζει εκεί πέρα κάποιο παιχνίδι παράλληλα. Μπράβο της, δεν αντιμετωπίζεται. Θα πας άλλη μία και άμα είναι θα σου πω, αν δεν είναι θα φύγω. Δεν μπορώ να μην μείνω, ζητώ συγγνώμη, άνοιξε γρήγορα, άνοιξε. Εδώ πια μιλάμε, από ανασκαφές βρεθήκανε όλα. Είναι όλα μινωικής εποχής. Με τα χεράκια της άνοιξε, τα έβγαλε, τα τίναξε από τη σκόνη. Είναι είδωλο. Ο Ταύρος χωρίς τίποτα σήμερα. Είναι μια μαύρη μέρα για τους Ταύρους. Υπάρχει, τουλάχιστον της είπαν, ελάτε λίγο πιο εδώ, γιατί μας έχει φάει τη ζωή το παλικαράκι. Να την ξαναπάτε στη θέση της και να τραβήξετε το αυτό του τέτοιου. Πάρα πολύ ωραία. Και σκουλαρικά και φοράει σήμερα ή όχι? Όχι, φοράει σκουλαρίκι. Συγγνώμη, Αγγελική, φοράει σκουλαρίκι. Κάθεται πάνω στο Ταύρου και του άλλου τα τέτοια. Τα γράμματα της κάνουν σκουλαρίκια, μπράβο. Πολύ ωραία τα μαλλιά. Wet look από μόνη της. Σήμερα είναι η καλύτερη της. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και όταν γυρίσουμε, κοντά μου έχω αυτή τη γυναίκα, η οποία έχουμε καταλάβει πια ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη καρδιά, αντέχει, φοβάται αλλά δεν φοβάται, είναι ταλεντάρα διανόητη, κάνει υπομονή με αυτό το τέρας κόρη που έχει. Ακούς, δεν με νοιάζει, κοντά μου η Βίκη Σταυροπούλου! Άλλη σε θάλασσα, εγώ σ' αγκάλιασα. Κι άλλη σε άνεμος, εγώ σε γράνισα. Κι άμα το αύριο είναι στα χέρια μου, θα σε για πάντα.